Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γιατί και σήμερα μας αξιώνει να είμαστε μαζί με τη χάρη του Χριστού στην εκπομπή μας «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού». Είναι μια εκπομπή μέσα από την οποία θα προσπαθούμε να δίνουμε απαντήσεις και να εκφράζουμε και τις θέσεις μας πάντοτε μέσα από το Λόγο του Θεού σε οποιαδήποτε απορία, ερώτηση, θέση, κριτική εσείς στείλετε με email στη διεύθυνση που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας. Θα επαναλάβουμε ότι δεν διεκδικούμε την αυθεντία της διδαχής των Αποστόλων, αλλά ούτε και θεωρούμε τους εαυτούς μας διδασκάλους επάνω στο Λόγο του Θεού. Εκείνο το οποίο πιστεύουμε είναι ότι είμαστε όλοι μαθητές και μαζί θα μαθητεύουμε μέσα από το Λόγο του Θεού στα θέματα τα οποία εσείς θα φέρνετε μπροστά μας. Σήμερα με τη χάρη του Χριστού θα απαντήσουμε ή θα ασχοληθούμε με μία ερώτηση που μας ήλθε και η οποία λέει «Τι εννοεί ο Ιησούς όταν λέγει στον Νικόδημο «Εάν της δε γεννηθεί άνωθεν δε δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού»» Αγαπητοί, να διαβάσουμε πώς το λέει μέσα από τη γραφή «Ο Λόγος του Θεού» είναι στο τρίτο κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, διαβάζω. Ήτο δε κάποιος άνθρωπος εκ των Φαρισαίων Νικόδημος ονομαζόμενος, άρχον των Ιουδαίων, ούτως ήλθε προς τον Ιησούν διανυκτός και είπε προς αυτόν, «Ραβί, εξεύρωμεν ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος, διότι ουδείς δύναται να κάμνει τα σημεία ταύτα, τα οποία εσύ κάμνεις, αν δεν είναι ο Θεός μεταυτού». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Αληθώς, αληθώς, λέγω, εάν της δε γεννηθεί άνωθεν, δε δύναται να είδει τη Βασιλεία του Θεού». Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, «Πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί γέρονον, μήπως δύναται να εισέλθει δευτέραν φοράν εις την κοιλίαν της μητρός αυτού και να γεννηθεί». Απεκρίθη ο Ιησούς, «Αληθώς, αληθώς, λέγω, εάν της δε γεννηθεί εξίδατος και πνεύματος, δε δύναται να είδει, να εισέλθει εις την Βασιλεία του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σάρξ, το δε γεγεννημένον εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις ότι εσύ είπων πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως είναι πασώστης εγεννήθη εκ του πνεύματος». Απεκρίθη ο Νικόδημος και είπε προς αυτόν, «Πώς δύναται να γίνωσι ταύτα». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Συ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ και ταύτα δεν εξεύρεις. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ότι εκείνο το οποίο εξεύρωμεν λαλούμεν και εκείνο το οποίο είδομεν μαρτυρούμεν και τη μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Εάν τα επίγεια σας είπων και δεν πιστεύετε, πώς εάν σας είπων τα υπουράνια θέλετε πιστεύσει και ουδείς ανέβει στον ουρανό ή μείω κατά βάση εκ του ουρανού ο Υιός του ανθρώπου ον εν το ουρανό». Είναι ένα μοναδικό στιγμιότυπο μέσα στην Καινή Διαθήκη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το στιγμιότυπο αυτό της συνάντησης του Νικόδημου που ήταν ένας άρχον των Ιουδαίων, Φαρισαίος, νομοδιδάσκαλος, με τον Ιησού Χριστό. Πήγε με σεβασμό και πήγε και με επίγνωση σε αυτόν και μάλιστα κρυφά τη νύχτα δια τον φόβο των άλλων Ιουδαίων και αναγνωρίζοντας ότι είναι διδάσκαλος από το Θεό και μάλιστα λόγω των σημείων και των τεραστίων και των θαυμάτων που έκανε ο Χριστός, τον πλησίασε για να τον γνωρίσει. Όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, δεν ήθελε να δείξει, όπως πάντοτε, καθώς εταπείνωσε εαυτόν γενόμενος υπήκοος στον Θεόν, εταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου,
δεν ήθελε να δείξει τον εαυτό του, αλλά ήθελε να εκπληρώσει την αποστολή για την οποία τον απέστειλε ο πατήρ, ο πατέρας του, δηλαδή τη σωτηρία του Νικόδημου. Και η σωτηρία δεν είναι τίποτα άλλο παρά έτσι όπως το εκφράζει σε αυτό το στιγμιότυπο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, μία πνευματική γέννηση, μία νέα γέννηση. Και εξηγεί. Το γεγεννημένο εκ της σαρκός, εκ θελήματος ανδρός και γυναικός δηλαδή, είναι σάρξ. Το γεγεννημένο όμως εκ πνεύματος είναι πνεύμα. Μιλάει λοιπόν για μία ξανά γέννηση του ανθρώπου, αλλά αυτή τη φορά πνευματική και όχι σαρκική. Μάλιστα στην αρχή του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, ο Λόγος του Θεού λέει «Όσοι εδέχθησαν τον Ιησού Χριστόν, εις αυτούς ο Θεός Πατήρ έδωκε εξουσία να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα Αυτού». Μία γέννηση λοιπόν πνευματική που μετατρέπει, μεταβάλλει, αλλάζει τον άνθρωπο το φυσικό σε πνευματικό. Δηλαδή το πλάσμα του Θεού, το οποίο ο Θεός έφτιαξε με σάρκα, οστά και αίμα, το αλλάζει, το μετατρέπει σε πνευματικό όν, σε πνευματική ύπαρξη και μάλιστα τέκνο Θεού. Άρα λοιπόν όλοι οι άνθρωποι έχουν την ευκαιρία σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, αφού δεχθούν τον Ιησού Χριστόν, ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ότι είναι αυτός τον οποίον ο Θεός απέστειλε στον άνθρωπο για τη σωτηρία του και για να του χαρίσει κληρονομιά την αιώνια ζωή, αφού λοιπόν δεχθούν τον Ιησού Χριστόν και δεχθούν και την όχι μόνο αποστολή του αλλά και τη θυσία του πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, καθώς μας βεβαιώνουν οι γραφές ότι απέθανε δια της αμαρτίας μας και ανεστήθη δια τη δικαίωσή μας, αφού λοιπόν δεχθεί αυτόν ο οποίος πέθανε για τις αμαρτίες μας πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και έχυσε το αναμάρτητο αίμα του, αφού τον δεχθεί και δεχθεί τη θυσία του και επικαλεστεί το όνομά του, τότε ο Θεός τον αναγεννάει, καθώς είναι γεγραμμένο στην επιστολή του Αποστόλου Πέτρου ότι ευλογητός, διαβάζω από το πρώτο κεφάλαιο και τρίτο εδάφιο, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος κατά το πολύ έλεος αυτού ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώζαν δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, που σημαίνει εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον πεφυλαγμένην εν της ουρανής δι' ημάς. Αυτή λοιπόν είναι η αναγέννηση που ο Θεός Πατέρας κάμει δια της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, με τη δύναμη της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού σε κάθε άνθρωπο που επικαλείται το όνομα του Χριστού και τον αναγεννά εις ελπίδα ζώσα, ότι θα έλθει κάποια στιγμή στη ζωή του ο Θεός και θα τον φέρει σε μια κληρονομιά αιώνια ουράνια, άφθαρτο, αμίαντο, αμάρατο, πεφουλαγμένη στους ουρανούς για όλους εμάς. Τώρα πως λαμβάνει χώρα η αναγέννηση. Λέει λοιπόν στον Νικόδημο, όπως διαβάσαμε, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, κανένας δεν θα δει τη Βασιλεία του Θεού αν δεν γεννηθεί άνωθεν. Επίσης, κανένας δεν μπορεί να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού αν δεν γεννηθεί άνωθεν. Και στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προς Εφεσίους εξηγεί λίγο καλύτερα και περισσότερο. Διαβάζω από το δεύτερο κεφάλαιο και από το τέσσερα εδάφιο. «Ο Θεός όμως πλούσιος ον εις έλεος, δια την πολλήν αγάπην αυτού, με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ ακόμη είμεθα νεκρή δια τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι, και συνανέστησε και συνεκάθισε εν της επουρανής δια του Ιησού Χριστού, δια να δείξει εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτο της χάριτος αυτού, δια της προς ημάς αγαθότητα εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον, ουχή εξ έργων, δια να μην καυχηθητείς, διότι αυτού ποίημα ήμεθα κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, προς έργα καλά,
τα οποία προετοίμασε ο Θεός για να περπατήσουμε εν αυτής. Άρα ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός μας βεβαιώνει μέσα από το Ευαγγέλιο του ότι ο Θεός κατά το πολύ έλεος αυτού μας αναγέννησε, όχι γιατί έχουμε καλά έργα, όχι εξέργων πίστεως ή δικαιοσύνης, αλλά κατά το πολύ έλεος αυτού κατά χάριν, δια της πίστεως, επειδή δηλαδή πιστεύσαμε και δεχθήκαμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Μας αναγέννησε, μας έσωσε και δημιούργησε ένα νέο κτίσμα, καθώς γράφει, διότι αυτού ποίημα ήμεθα κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού. Άρα ένα νέο κτίσμα δημιουργεί πια ο Θεός, επεμβαίνοντας στην καρδιά του ανθρώπου και στο πνεύμα του ανθρώπου. Στην καρδιά του ανθρώπου που την αλλάζει και την κάνει από σκληρή και πραγματικά αμετανόητη, την αλλάζει και την κάνει απαλή, τρυφερή και εύκολη εις μετάνοια. Δηλαδή μπορεί πάρα πολύ εύκολα ο χριστιανός πια με μια τέτοια καρδιά να ζητήσει έλεος από το Θεό, και καθώς ο Θεός του συγχώρεσε όλες τις αμαρτίες δια του Ιησού Χριστού, να μπορεί και αυτός να συγχωρεί εις όλους όλες τις αμαρτίες που έπραξαν εις αυτόν, τον αδίκησαν ή νόμισαν ότι τον αδίκησαν. Επιπλέον, αλλάζει το πνεύμα του ανθρώπου, το οποίο από αλαζονικό και σκληρό το κάνει ταπεινό, απαλό και τρυφερό, ώστε ο άνθρωπος, ο οποίος ποτέ δεν μπορούσε να ζητήσει συγγνώμη και να συγχωρεθεί, αλλά και να συγχωρήσει, τώρα με το καινούριο πνεύμα, το ταπεινό, το απαλό και το τρυφερό, μπορεί εύκολα και να συγχωρήσει αλλά και να ζητήσει συγγνώμη. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος γίνεται νέο κτίσμα, ένας διαφορετικός άνθρωπος που και μπορεί να συγχωρέσει αλλά και μπορεί να μετανοήσει και να ζητήσει συγχώρεση. Γιατί λέει ο Κύριος μας, εάν εσείς δεν συγχωρήσετε εκαρδίας τις αμαρτίες και τα πτέσματα των άλλων ανθρώπων προς εσάς, ούτε ο Πατέρας μου ουράνιος θα μπορέσει ποτέ να συγχωρήσει τις δικές σας αμαρτίες. Και έτσι λοιπόν επεμβαίνει στη φύση του ανθρώπου, αλλά επιπλέον επεμβαίνει και στη σάρκα του ανθρώπου, την οποία μεταβάλλει τις επιθυμίες. Και έτσι δημιουργείται ένας νέος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που είναι παιδί του Θεού, αγαπητό παιδί του Θεού, τέκνον Θεού. Ένας νέος άνθρωπος ο οποίος, καθώς επεμβαίνει ο Θεός με την αναγέννηση η οποία λαμβάνει χώρα με το Λόγο του Θεού και με το Πνεύμα το Άγιο και σφραγίζεται με το βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, αυτός ο άνθρωπος ο καινούριος τώρα μπορεί, όπως είπαμε, και να μετανοήσει και να συγχωρέσει, αλλά και αλλάζει και τη φύση της σάρκας του σώματος του ανθρώπου. Ένας άνθρωπος δηλαδή που ήταν μπεκρής, δηλαδή έπινε και δεν μπορούσε να ζήσει γιατί ήταν αλκοολικός χωρίς να πίνει. Έρχεται ο Θεός, επεμβαίνει στη ζωή του με το Λόγο του τον Άγιο και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και αυτόματα σε μια στιγμή φεύγει η επιθυμία και η εξάρτηση του ανθρώπου από το αλκοόλ. Φεύγει η επιθυμία και η εξάρτηση του ανθρώπου από τα ναρκωτικά. Θυμάμαι, πολλές φορές έχω ζήσει, αλλά θυμάμαι μια φορά είχε έρθει ένα νεαρό παιδί στην εκκλησία, το οποίο ήταν, όπως λένε οι άνθρωποι, τελειωμένος. Ήταν στο τελευταίο στάδιο των ναρκωτικών. Δεν μίλαγε, δεν καταλάβαινε, σαν χαμένος ήταν. Ήλθε, πλησίασε μπροστά στην εκκλησία και μου λέει, Κύριε, μπορεί ο Θεός εμένα να με σώσει? Και το απάντησα, ο Χριστός σώζει και ήρθε να σώσει τους αμαρτωλούς. Εάν εσύ το ζητήσεις, τώρα μπορεί ο Θεός να σε σώσει. Και σήκωσε τα χεράκια του, θυμάμαι, δεν ήταν μεγάλος, νέο παιδί, ήταν 25-30 χρονών κάπου εκεί, και φώναξε, Θεούλη μου, Χριστούλη μου, σώσε με. Και εκείνη τη στιγμή έρχεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου απάνω του και σαν να ξύπνησε, σηκώθηκε απάνω, λέει, τι συνέβη, τι έγινε?
Και άρχισε να πηδάει και να χοροπηδάει και να γυρίζει γύρω γύρω και να μου λέει άλλαξα, κάτι έγινε. Και να βγάζει από τις τσέπες του και να μου δίνει τα ναρκωτικά τα οποία χρησιμοποιούσε. Νέος άνθρωπος, νέο κτίσμα. Είναι αυτό που κάνει, είναι το μεγάλο θαύμα που κάνει ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους που μπορούν διαπίστεως να επικαλεστούν το όνομα του Χριστού με όλη τους την καρδιά. Όμως για να επιστρέψουμε στο θέμα μας που είναι να γεννηθεί άνωθεν, πρέπει να πούμε ότι η αναγέννηση δεν γίνεται αντιληπτή από τους άλλους ανθρώπους. Λέει ο Κύριος μας, ο άνεμος όπου θέλει πνέει και τη φωνή αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως είναι πασός της εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου. Άρα είναι πολύ σοβαρό να συνειδητοποιήσουμε ότι ουδής γνωρίζει την αναγέννηση μη ολαμβάνων. Οι άνθρωποι βλέπουν μετά την αλλαγή στη ζωή τους. Ήταν βλάσφημος, τώρα δεν βλασφημάει. Ήταν οργύλος, θύμωνε, θυμώδης άνθρωπος. Ήταν σαρκικός, σαρκολάτρης. Τώρα είναι Άγιος άνθρωπος του Θεού. Μεταβάλλεται δηλαδή με την αναγέννηση που λαμβάνει η χώρα με το Λόγο του Θεού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, μεταβάλλεται ο άνθρωπος σε Άγιον άνθρωπο του Θεού. Η επιβεβαίωση, η απόδειξη και η σφραγή ότι κάποιος άνθρωπος έχει αναγεννηθεί είναι αυτό που λέει στην επιστολή του προς Γαλάτες ο Απόστολος Παύλος και θα ήθελα να το διαβάσω. Είναι στο κεφάλαιο 5 λέγοντας στο 22 εδάφιο, ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Κατά τον τιούτον δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δε είναι του Χριστού, εσταύρωσαν τη σάρκα αυτού με τα πάθη και τας επιθυμίας. Ώστε αν ζώμεν κατά το πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το πνεύμα. Μη γινόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φωνούντες. Είναι λοιπόν ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου η απόδειξη ότι ο Χριστός αναγέννησε έναν άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος αυτός ξαφνικά είναι δώρο, είναι έργο Θεού, θαύμα Θεού. Έχει αγάπη και σε αυτούς ακόμη που αντιπαθούσε και δεν συμπαθούσε ή και μισούσε, αλλάζει ο Θεός την καρδιά του μέσα του και την κάνει από σκληρή, όπως είπαμε, γεμάτη από αγάπη, γιατί είναι γραμμένο. Η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών δια του Πνεύματος του Αγίου. Όταν λοιπόν έρχεται ο Χριστός και επεμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου και κάνει νέο κτίσμα αυτόν, καθώς είναι γεγραμμένο τα αρχαία παρήλθον ιδού τα πάντα έγιναν νέα, τότε η καρδιά του πλημμυρίζει δια Πνεύματος Αγίου με την αγάπη του Θεού, ώστε ο άνθρωπος αυτός αγαπάει και αγαπάει εκαθαράς καρδίας, συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου. Άρα έχει και χαρά, μια χαρά που δεν είναι ανθρώπινη, γιατί κέρδισε κάτι ή πέτυχε κάτι στη ζωή του, μια χαρά που έρχεται από τον ίδιο το Θεό, από τον ουρανό. Η ειρήνη, πάει ταραχή, πάνε ο φόβοι, πάνε οι αγωνίες, η ειρήνη πλημμυρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Μακροθυμία, ξέρει και συγχωρεί και μακροθυμεί, είναι η κτήρμον. Χριστότης, είναι χρήσιμος ο άνθρωπος του Θεού, είναι αγαθός και χρήσιμος στους άλλους. Αγαθοσύνη, έχει καλοσύνη, είναι καλός άνθρωπος ο άνθρωπος του Θεού αναγεννημένος. Πίστης, να τώρα που είναι μια καινούργια πίστη που μπαίνει στην καρδιά του ανθρώπου, να πιστεύει, καθώς άνοιξε ο Θεός την καρδιά του και έδωσε και νόηση στο πνεύμα του, να πιστεύει στο Λόγο του Θεού κατά χάριν, με επέμβαση Θεού, και να μην αμφισβητεί το Λόγο του Θεού. Πραότης, είναι ειρηνικός άνθρωπος, είναι πράος, θυμώνει, δεν οργίζεται, δεν τσακώνεται και τελικά έχει εγκράτεια, έχει φρένο στη ζωή του, δηλαδή δεν παρασύρεται από τις επιθυμίες της σαρκός, από τις επιθυμίες των οφθαλμών και από την αλαζονία του βίου. Έχει δύναμη. Βέβαια, στον Νικόδημο,
Ο Κύριος είπε και κάτι που είναι πολύ σοβαρό. Πώς δεν τα εξεύρεις αυτά εσύ ενώ είσαι διδάσκαλος του Ισραήλ? Δηλαδή αυτά ήταν γραμμένα και στην Παλαιά Διαθήκη? Η αλήθεια είναι ότι ήταν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, και θέλω να έλθουμε λίγο και στην Παλαιά Διαθήκη να δείτε μέσα από τον προφήτη Ιζεκίλ πώς περιγράφει αυτή τη μεγάλη αλλαγή ο Λόγος του Θεού στη ζωή των ανθρώπων που δέχονται και πιστεύουν το έργο του Θεού, και μάλιστα προφητικά τα αποκαλύπτει το Πνεύμα το Άγιο Θεός μέσα από τον Ιζεκίλ, τον προφήτη, για τις δικές μας εποχές, λέγοντας. Διαβάζω από το 36 κεφάλαιο και από το 24 εδάφιο. «Διότι θέλω σας λάβει εκ μέσω των εθνών και θέλω σας συνάξει εκ πάντων των τόπων και θα σας φέρω στη γη σας. Και εκεί θα ράνω εφημάς καθαρόν είδωρ», που είναι εξίδατος και πνεύματος η αναγέννηση, «και θέλετε καθαριστεί», είναι ο λόγος του Θεού, «και θα καθαριστείτε από όλες τις ακαθαρσίες σας και από όλα τα είδωλά σας. Εγώ θα σας καθαρίσω». Είναι ένα θαύμα. Μιλάει για άφεση αμαρτιών. Αυτό που συμβαίνει στον άνθρωπο όταν αναγεννιέται. Που φεύγουν όλες οι αμαρτίες. Και συνεχίζει. «Και θα σας δώσω», όταν αφαιρέσω τις αμαρτίες σας, στο 26 εδάφιο, «και θα δώσω σε εσάς καρδιά νέα και πνεύμα νέο θα εμβάλω μέσα σας, και από σπάσα στη λιθήνη καρδία από τη σαρκό σας θα δώσω εις εσάς καρδία σαρκίνη». Δηλαδή αλλάζει, όπως είπαμε, και το προφήτευσε ο Ιζεκίλ πολλά χρόνια προ Χριστού. Αν θυμάμαι καλά, το προφήτευσε ο Ιζεκίλ 600 χρόνια προ Χριστού. «Θα βγάλω την καρδιά σας την πέτρινη και θα σας βάλω σάρκινη, και θα βγάλω το πνεύμα σας το αλαζονικό και θα σας δώσω νουν Χριστού, και ύστερα μετά την αναγέννηση θα βάλω σε εσάς το πνεύμα μου το Άγιο και θα σας κάνω να περιπατείτε στα διατάγματά μου και να φυλάτετε τις κρίσεις μου και να εκτελείτε τις εντολές μου, και τότε από εκεί και πέρα θα κατοικήσετε στη γη την οποία έδωκα εις τους πατέρας σας», δηλαδή στον παράδεισο το πνευματικό του Θεού, που είναι η Εκκλησία του Χριστού, ο οίκος του Θεού του ζώντος. «Θα σας βάλω λοιπόν να κατοικήσετε στη γη και θα είστε λαός μου, και εσείς και εγώ θα είμαι Θεός σας». Ένας λοιπόν νέος λαός δημιουργείται, όπως λέει και ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του, που θέλουμε τη χάρη του Χριστού να το διαβάσουμε και αυτό. «Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός δια της αναγεννήσεως, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου ο οποίος σας εκάλεσε από το σκοτάδι στο θαυμαστό αυτού φως». Ένας καινούριος λαός. Και επιστρέφω στην επιστολή προς Εφεσίους, που είπε ο Απόστολος Παύλος και γράφει ο Λόγος του Θεού, «διότι αυτού ποίημα ήμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού». Είμαστε λοιπόν ένα δημιούργημα του Θεού πνευματικό, το οποίο κτίζεται μέσα στο Χριστό, στην παρουσία του Θεού, και το ερμηνεύει λίγο παρακάτω στο 19 εδάφιο. «Άρα λοιπόν εσείς πλέον τώρα που αναγεννηθήκατε εξίδατος και πνεύματος, δεν είστε ξένοι και πάρικοι του Θεού, αλλά είστε συμπολίτες των Αγίων. Είσαστε στην ίδια πόλη, στην πόλη των Αγίων, στη Νέα Ιερουσαλήμ, την πόλη των εορτών ημών». Όχι την Ιερουσαλήμ τη Σάρκινη στον Ισραήλ, αλλά τη Νέα Ιερουσαλήμ στον ουρανό, την μητέρα πάντων ημών. «Σοι λοιπόν είστε συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού, επικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των Αποστόλων και των Προφητών, όντως ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού, εν το οποίο πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναών Άγιον, εν το οποίο και εσείς συνοικοδομήστε εις κατοικητήριον του Θεού δια του Πνεύματος του Αγίου». Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού, όπου αποτελείται από λίθους ζώντες, τους οποίους ο Κύριος προσθέτει καθημέραν στην Εκκλησία, και ένας λίθος που είναι ποίημα, όπως είπαμε, του Θεού εν Χριστώ Ιησού, δημιουργεί
Ο ένας λίθος πάνω στον άλλον, το κατοικητήριο του Θεού, που είναι η εκκλησία του Θεού, ο οίκος του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Παιδιά Θεού λοιπόν, αλλά και λίθοι ζώντες μέσα στην εκκλησία του Χριστού. Η αναγέννηση λοιπόν δεν είναι μόνο για την άφεση της συγχώρεσης των αμαρτιών, αλλά είναι πνευματική ζωοποίηση, όπως είπαμε, είναι κτίσμα νέων, ανακαίνησης και τέλος είναι νέα ζωή ανεστημένη. Ιδιαίτερα για τη νέα ζωή την ανεστημένη θα ήθελα να πάμε στην επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου, όπου μιλάει για αυτή τη ζωή τη νέα λέγοντας: «Συνετάφημε λοιπόν δια του βαπτίσματος με τον θάνατον του Θεού, με την ίνα, καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέαν ζωήν». Με την αναγέννηση λοιπόν έρχεται ο άνθρωπος σε μία νέα ζωή, αγία, ευάρεστο εις τον Θεό, και λατρεύει πια με λογική λατρεία το ζώντα Θεό εις τους αιώνας, καθώς με το αίμα του Χριστού έχει καθαριστεί η καρδιά του πλέον. Και είναι γραμμένο: «Μακάρι καθαρή την καρδία, διότι αυτοί θα δουν το Θεό». Έχει καθαριστεί όμως και η συνείδησή του από έργα πονηρά με το αίμα του Χριστού, για να, όπως λέει και να το διαβάσουμε και αυτό στην επιστολή προς Εβραίους του Αποστόλου Παύλου, ότι πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού, ο οποίος δια του πνεύματος του αιωνίου προσέφερε εαυτόν άμμομον εις τον Θεό, θέλει καθαρίσει και τη συνείδησή σας από έργων καθαρών εις το να λατρεύετε το ζώντα Θεό. Καθαρίζει λοιπόν και τη συνείδηση του ανθρώπου από έργα νεκρά, έργα πονηρά, καθαρίζει το σώμα του από εξαρτήσεις και επιθυμίες και καθαρίζει και το πνεύμα του από υπερηφάνειες και αλαζονίες. Πραγματικά λοιπόν ένας νέος άνθρωπος αναγεννημένος, ο οποίος μπορεί και τη Βασιλεία του Θεού να δει και να βλέπει και να ενατενίζει στα αιώνια και στα ουράνια, και όχι στα βλεπόμενα αλλά στα μη βλεπόμενα, όχι στα σαλευόμενα αλλά στα ασάλευτα. Ένας νέος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να ζει μια καινούργια ζωή εν Χριστώ Ιησού, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να λατρεύει τον Θεό το ζώντα εν πνεύματι και αληθεία. Ένας νέος άνθρωπος πνευματικός, ο οποίος περιμένει τη φανέρωση αυτού, και θέλω να αναφερθούμε και σε αυτό για λίγο, στην επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου που λέει: «Διότι μεγάλη προσδοκία της κτήσεως προσμένει τη φανέρωση των Υιών του Θεού». Γιατί μέχρι αυτή τη στιγμή οι Υιοί του Θεού δεν έχουν φανερωθεί. Δεν έχουν φανερωθεί στο σύμπαν, γιατί είναι όπως ο άνεμος που πνέει και κανείς δεν ξέρει πώς έρχεται και πού πηγαίνει. Μόνο ο λαμβάνων γινώσκει. Όμως περιμένουμε τη φανέρωση των Υιών του Θεού. Καθώς συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος: «Επειδή η κτήσης υπετάχθη στη ματαιότητα, ουχή εκ ουσίως, αλλά δια τον υποτάξαντα αυτήν, επελπίδει ότι και αυτή η κτήσης θα ελευθερωθεί από της δουλείας της φθοράς και θα μεταβεί εις την ελευθερία της δόξης των τέκνων του Θεού όταν θα φανερωθούν. Επειδή εξεύρωμεν ότι πάσα εκτίσεις συστενάζει και στην αγωνία έως τώρα, και όχι μόνο αυτή, αλλά και εμείς που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος του Αγίου, δηλαδή οι αναγεννημένοι, και εμείς στενάζουμε μέσα στον κόσμο αυτό, καθώς είπε ο Χριστός: «Θέλετε στον κόσμο αυτό έχετε θλίψεις, μη φοβήστε όμως, εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε, και αυτή είναι η νίκη, νικήσασα τον κόσμο η πίστη σας». Ο αναγεννημένος λοιπόν δεν περπατάει δια της όψεως αλλά δια της πίστεως. Δεν περπατάει με φρόνημα σαρκικό αλλά με φρόνημα Πνεύματος Αγίου. Και εμείς λοιπόν που είμαστε η απαρχή, που έχουμε την απαρχή του Πνεύματος, και εμείς συστενάζομαι εν εαυτής περιμένοντες την υιοθεσία, δηλαδή την απολύτρωση του σώματος ημών, διότι με την ελπίδα σωθήκαμε. Τι περιμένουν λοιπόν οι αναγεννημένοι? Προσδοκούν ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος, όπως λέει το σύμβολο της πίστεως, να βρεθούν εκείνη την ημέρα, να αποκαλυφθούν ότι είναι οι Υιοί του Θεού του ζώντος που αναγεννήθηκαν
από το Λόγο του Θεού και από το Πνεύμα το Άγιο, και η ελπίδα τους ήταν ότι θα έρθει κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός να τους παραλάβει, να είναι και αυτοί όπου είναι ο Ιησούς Χριστός. Εδώ τελειώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Σας θυμίζουμε ότι ακούσατε την εκπομπή «Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού» και σας υπενθυμίζουμε ακόμη ότι περιμένουμε με πολύ χαρά τις δικές σας σκέψεις, απορίες, κρίσεις ή απόψεις. Σας ευχόμαστε ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε και σε λίγο θα τα πούμε πάλι. Ο Θεός μαζί σας.